Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το πιστό του Τζοφριάς, τρίτη αγωνιστική σήμερα για την Summer Development League και οι Αριανοί αντιμετωπίζουν τον κολοσσό Dunkin' Donuts. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη επίθεση στα χέρια τους. Οι Αριανοί από τη μία με 0 νίκες και 2 ήττες μέχρι στιγμής. Κοντά στον κολοσσό ο οποίος έχει το απόλυτο μέχρι τώρα, 2 νίκες και καμία ήττα. Είναι το κλέψιμο από τον Γεωργακόπουλο. Σπίση, τον Σακίδη δεν μπορεί να σκοράρει, Ζαμπούρας μαζεύει. Φεύγουν στην άλλη πλευρά φιλοξενούμενοι. Ένα σου τριών πόντων εύστοχο. Θα ανοίξει το σκορ ο Καραμπεσίνης για το 0-3. Μαυρογιαννάκης δεν μπορεί να βρει στόχο. Ήταν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βγαίνουν τώρα στην επίθεση. Μπαλά έξω στην περιφέρεια, Καραμπεσίνης αφήνει δίπλα του, Ζαμπούρας με πλάτη στο καλάθι. Οι δύο πάνω του, τη φλίπασα, έφτασε τον συμπαίκτη από κοντά. Σηκώνεται ο Αγγελόπουλος για να κάνει το 0-5. Ο Γεωργακόπουλος. Σακίδης κυκλοφορεί μπάλα στην περιφέρεια. Τρίποδο του Λάγιου, ως καλό. Μια μακρινή πάσα η οποία έφτασε τελικά στον Λεβαδίτη και αυτός αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 0-7. Το ξεκίνημα για τον κολοσσό Dunkin' Donuts. Με ένα σερί προηγείται με 7 πόντους. Σακίδης, Πυρολάγιος, στην κορυφή ο Γεωργακόπουλος. Καλή άμυνα, έκλεψαν οι φιλοξενούμενοι οι οποίοι θέλουν να φύγουν γρήγορα μπροστά. Δυσκολεύτηκε από την μακρινή πάσα ο παίκτης του κολοσσού. Τελικά έγινε το λάθος και τώρα κρατάει ο Λάγιος. Ψάχνει συμπαίκτη. Δεν πέρασε η πάσα του όμως, Ζαμπούρας έκλεψε. Πιεζόμενος άφησε στον Αγγελόπουλο. Λεβαδίτης παρακινδυνευμένα, πήραν όμως και κράτησαν οι παίχτες του κολοσσού, όχι για πολύ. Καθώς έγινε το λάθος και ο Γεωργακόπουλος έκλεψε, αφήνει στον Λάγιο. Αναζητούν τους πρώτους πόντους οι Αριανοί. Ο Γεωργακόπουλος, τον Αγγελόπουλο μπροστά του. Θέλει να περάσει, θα χάσει. Λεβαδίτης, 2 εναντίον 1. Θα γυρίσει, θα τελειώσει ο ίδιος. Μπάλε και πάλι συστημένη στα χέρια του. Μετά την προσπίθηση θα σηκωθεί, θα κερδίσει το φάουλ τελικά από τον Μαυρογιαννάκη. Ευκαιρία για δύο βολές του Λεβαδίτη. Είναι εύστοχο στην πρώτη, 0-8. Βάζει και την δεύτερη για το 0-9. Λάγιος. Ξυλιπάσα, φτάσει στον Γεωργακόπουλο. Κάνει την κίνηση ο Ισακίδης, Γεωργακόπουλος εκτελεί για τρεις και αυτό είναι και το πρώτο καλάθι που βλέπουμε από τους γηπεδούχους. 3-9 λοιπόν. Σπάνε το ρόδι και οι Αριανοί. Γελόπουλος προσποιήθηκε, πάσα του δεν πέρασε, την κατάλαβε ο Λάγιος. Τον πιέζει ο Ζαμπούρας, αφήσει τον Γεωργακόπουλο. Αυτός με τη σειρά του στον Μαυρογιαννάκη. Πάλι Γεωργακόπουλος, στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Μαυρογιαννάκης, προσπίση του Ισακίδη, θα το πάρει τελικά το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Αμυντικό το rebound. Λεβαδίτης, με την ταχύτητα, τώρα θα περάσει. Σηκώνεται και ο Μαυρογιαννάκης, του έχει κάνει το φάουλ.
στη γραμμή για δύο βολές και πάλι ο Λεβαδίτης. Νωρίτερα τις έβαλε και τις δύο. Τώρα θα χάσει την πρώτη. Μέσα η δεύτερη, μία στις δύο. Για το 3-10. Λάγιος. Μαυρογιαννάκης. Πυροσιάσιος. Μπορείς να εκτελέσεις σωστά, Λεβαδίτης. Πάσα έφτασε εκείνον, με το δεξί λέει up θα τελειώσει. Την φάση με επιτυχία 3-12. Αρκετά δραστήριος ο Λεβαδίτης σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Βάζει την ομάδα του μπροστά με 9 πόντους. Λαγιός, μπαλά έφτασε με κάποιο τρόπο στον Μαυρογιαννάκη. Τρίποντα από την γωνία. Έπεσε πάνω του ο Αγγελόπουλος και θα τον στείλει τώρα στη γραμμή για τρεις βολές. Μέσα η πρώτη βολή για το 4-12, ενώ ο Καραμίτσος ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ για πρώτη φορά σήμερα για τον Κολοσσό. Μέσα και η δεύτερη, 5-12, και έχει και μια τρίτη να εκτελέσει. Μέσα και αυτή, αλάνθαστος, 3-3 για το 6-12. Καραμίτσος τώρα στο παρκέ, παίρνει τη θέση του Αγγελόπουλου. Βασιλιάδης, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο 5 λεπτό της πρώτης περίοδου. Βασιλιάδης βρήκε τον Καραμίτσο, αυτός αφήνει έξω. Λεβαδίτης, τον βρίσκει ξανά, ωραία πάσα. Θέλει να γυρίσει ο Ζαμπούρας, έβαλε ωραία το κορμί, το ίδιο θα πάρει ξανά. Δεν θα τελειώσει όμως καλά τη φάση, ούτε με την δεύτερη ευκαιρία του. Δεν αλλάζει το 6-12. Γεωργακόπουλος. Κρατάει, τώρα ψάχνει επιλογές, παίζει με τον Μαυρογιαννάκη. Πάσα του έφτασε, αλλά κόπηκε στην συνέχεια ο Σακίδης από την καλή άμυνα του Βασιλιάδη. Ρούσης τώρα στο παρκέ, αντικαθιστά τον Ζαμπούρα. Σκιασός. Έκανε την κίνηση και εκτέλεσε προλαβαίνοντας και το ρολόι ο Ισακίδης. Το 8-12. Βασιλιάδης. Πιέζεται. Καραμίτσος. Μπαλά έξω. Καραμπεσίνης. Δεν θα διστάσει. Βρίσκει σίδερο όμως και μαζεύει ο Λάγιος. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Το 8-12. Υπενθυμίζω το σκορ. Μαυρογιαννάκης. Λαγιός, βλέπει τις κινήσεις, Σακίδης θα πάρει τώρα στα 4 δευτερόλεπτα, πρέπει να εκτελέσει κάποιος. Θα το κάνει ο Λαγιός από αρκετά μακριά για να προλάβει το ρολόι. Δεν θα έρθει το καλάθι όμως, Λεβαδίτης. Θα πασάρει σε αντίπαλο, Γεωργακόπουλος πήρε. Σακίδης ζητάει. Έχει μπροστά του μόνο τον Καραβεσίνη, θα παίξει τενασμένα και θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία, 10-12. Μειώνουν στο δίποντο πλέον οι Αριανοί. Κινδυνευμένη πάσα. Δεν ξέρω αν ακούμπησε κάποιος. Όχι, τελικά η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Ενώ στο μάτς περνάει ο Παναγιώτου για τον Κολοσσό. Γεωργακόπουλος στον Λάγιο. Ο Μαυρογιαννάκης, σκαστή πάσα. Ο Γεωργακόπουλος γυρίζει ωραία, θα κοπεί όμως από τον Καραμίτσο. Λεβαδίτης. Τον ακολουθεί ο Σκιάσος. Πάσα του δεν είναι καλή. Και έτσι έρθει και το νέο λάθος από τον Κολοσσό Ταρκαντόνατς. Ευκαιρία και πάλι για τους Αριανούς, είτε να ισοφαρίσουν είτε να περάσει και μπροστά, θα χαθεί όμως. Γρήγορα, γρήγορα. Παναγιώτου, παίρνει και πάλι.
Ρούσης στεκέται στον αέρα, σημαδεύει σωστά 10-14. Λάγιος. Περνάει, έχει χώρο για να σημαδεύει σωστά, δεν θα το κάνει όμως. Γεωργακόπουλος. Μάζει στο rebound, αλλά υπάρχει σφύριγμα για φάουλ, επιθετικό. Έτσι κατοχή είναι για τον Κολόσο. Τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Βασιλιάδης στον Λεβαδίτη. Καραμίτσο ζήτησε. Φτάσε κοντά στην ρακέτα, δεν τελείωσε καλά. Ο ίδιος παλεύει. Μαζεύουν τελικά οι Αριανοί. Θα πετάξει έξυπνα την μπάλα στον αντίπαλό του. Ο Ισακίδης για κατοχή είναι για την ομάδα του. Λάγιος. Μαυρογιαννάκης του δίνει και πάλι. Γεωργακόπουλος στα δεξιά με τον Καραμίτσο πάνω του. Θα περάσει ωραία, θα τελειώσει τη φάση. Πάρα πολύ ωραία κίνηση για το 12-14. Λεβαδίτης θέλει να πάει γρήγορα και θα έρθει άμεσα η απάντηση με αυτή την γρήγορη προσωπική ενέργεια του Λεβαδίτη. 12-16 πλέον. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Λάγιος. Ανάμεσα εκεί στην πολυκοσμία θα σκοράρει. 14-16. Βασιλιάδης. 48 δευτερόλεπτα ακόμα. Λεβαδίτης. Κάνει την κίνηση ο Βασιλιάδης, επιλέγει τον Καραμίτσο. Πάσα του έρθα στον Παναγιώτου από το πλάι, εκείνος θα το πάρει, θα το βάλει κιόλας το σουτ. Για το 14-18. Μισό λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Λαγιός. Μπαλά ακόμα στα δικά του χέρια, Λεβαδίτης είναι κοντά του. Στα 7 δευτερόλεπτα το ρολόι. Λαγιός συνεχίζει τώρα, βρήκε τον Γεωργακόπουλο, γυρίζει και όνος εκτελεί αμέσως. 16-18. 3 δευτερόλεπτα, κυλάει ο χρόνος. Λεβαδίτης εκτελεί από το κέντρο. Δεν θα καταλήξει σε κάτι καλό. Φινάλ λοιπόν της πρώτης περίοδου με το σκορ στο 16-18. Συνέχεια στην δράση. Μπήκαμε και στη δεύτερη περίοδο του μάτς. Μόλις δύο πόντοι χωρίς δύο ομάδες. 16-18 δείχνει ο φωτεινός πίνακας με τον Κολοσσό Ντάνκαν Ντόνατς να έχει το προβάδισμα από την αρχή του μάτς. Βιαζόμενος ο Μαυρογιαννάκης από δύο. Βρήκε την πάσα. Δυσκολεύονται αλλά κρατούν οι γηπεδούχοι. Ο Γεωργακόπουλος δεν μπορεί να σκοράρει. Και υπάρχει και φόλο από τον Παναγιώτου. Και ο Σόδος αμέσως στο χέρι στον Σκιάσο. Παραμένουν έτσι στην επίθεση τους οι Αριανοί. Μαυρογιαννάκης είναι έξω. Θα περάσει, θα φτάσει κοντά ο Λάγιος, θα κοπεί όμως. Λεβαδίτης. Πυρορούσης έφτασε με φόρα προς τα μέσα. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Στο 16-18 παραμένουν όμως στην επίθεση φιλοξενούμενοι για πολύ. Σκιάσος. Ο ίδιος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Και τώρα στο Μαυρογιαννάκη. Γεωργακόπουλος. Με τον Ρούση μπροστά του. Γενικά Αγγελόπουλος δυναμικά στην άμυνα. Λάγιος από αρκετά μακριά, δεν μπορεί να σκοράρει. Θα κλέψει αλλά αντικανονικά ο Σκιάσος καθώς έχει κάνει φάουλ. Yeah.
να τα λέει με τον ρέφερι ο παίκτης των Αριανών. Τώρα θα πάει μπάλα στα χέρια του Λεβαδίτη για να επαναφέρει. Παναγιώτου. Λεβαδίτης προσποιήθηκε αλλά έκανε βήματα. Αυτός τον Λάγιο. Έχει ορθεί το βλέμμα του εκείνος. Θα εκτελέσει τελικά. Βρίσκει σίδερο, Σιάσος είναι εκεί για να μαζέψει. Γεωργακόπουλος από μέση απόσταση. Βρίσκει και αυτός Στεφάνη. Ο Παναγιώτου, με συγχωρείτε. Κερδίζει το φαόλο από τον Σιάσο. Αγγελόπουλος θα πάει στο πλάι, συνεχίζεται έτσι το παιχνίδι. Λεβαδίτης, ο Αγγελόπουλος σηκώνεται μετά από τρίπλα. Καθαρίζει την φάση Αριανή με τον Λαγιό. Νευριάζεται εκείνος. Ο Ρωσιάσος δίνει ξανά. Κορυφή ο Μαυρογιαννάκης θα επιχειρήσει ένα τρίποντο. Μαζεψε ο Καλοπίτας. Λεβαδίτης. Αυτός κουβαλάει την μπαλά. Φύγει στον Καλοπίτα για δύο, είναι το σούτ του και εύστοχο όμως. 16-21. Γεωργακόπουλος. Κολλημένος πάνω του Αγγελόπουλος. Λάγιος. Λεβαδίτη μπροστά του, προσπαθεί να τον περάσει στα 5 δευτερόλεπτα τώρα ο χρόνος επίθεσης. Κόβεται από τον Λεβαδίτη. Ο Μαυρογιαννάκης θα πάρει ένα σούτ όπως όπως. Η κατοχή για ποιον είναι, να δούμε. Για τον Κολοσσό λέει ο ρέφερι. Για τον Κολοσσό είναι τελικά. Παναγιώτου. Γιάννησαμε τα πρώτα 3 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Λεβαδίτης, τελεί για 3. Ο Γεωργακόπουλος μαζεύει πρώτου Καλοπίτα. Κύριε, μια μακρινή πάσα τώρα. Ο Λάγιος, ο Σακίδης δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Ακόμα μια καλή άμυνα έρχεται από τον Κολοσσό τον Κεντονάτς. Καλοπίτας, αφήνει δίπλα του. Παναγιώτου. Σας κοντά, δεν σκόραρε. Σακίδη θέλει να τρέξει τώρα στην άλλη πλευρά. Επέστρεψε ο Αγγελόπουλος, έβαλε καλά όμως το κορμί του εκεί ο παίκτης των Αριανών. Και έκανε το 18-21. Στο τρίποντο και πάλι μειώνουν οι γηπεδούχοι. Λεβαδίτης. Στη γωνία ο Παναγιώτου. Εκτελεί για 3, δεν είναι καλό το σούτ. Έβαλε λίγη παραπάνω δύναμη από όσο θα έπρεπε. Λαγιός. Παίζει και πάλι με τον Μαυρογιαννάκη. Ναι, αυτός και αφήνει στο πλάι. Σηκώνεται το Ισακίδης, έδωσε κατάλληλο ύψος για να φτάσει μπάλα μέχρι το καλάθι. 20-21. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον ίδιο, στον πόντο πλέον οι Αριανοί. Ακή εκτέλεση του Παναγιώτου, Αγγελόπουλος θα το χάσει και εκείνος. Περνάει ο Λάγιος. Φύγει τώρα στον Σιάσο. Πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Σκαστή πάσα για τον Γεωργακόπουλο. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Κολοσσό. Μόνο ο Μαυρογιαννάκης είναι στην άμυνα. Δεν μπορεί να σταματήσει τον Λεβαδίτη. 20-23. Ένα γρήγορο σουτ. Θα τον Σιάσο. Χωρίς αποτέλεσμα. Παναγιώτου είναι στον Λεβαδίτη. Βασιλιάδης και Ζαμπούρας είναι εδώ. Στο κάτω μέρος του πλάνου. Περιμένουμε για να περάσει το μάτς. Στην πρώτη διακοπή. Καλοπίτας για 2, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Αλλά δεν μπορεί να καθαρίσει το rebound. Η Αριανή από τα χέρια του Γεωργακόπουλου πέρασε εκτός η μπάλα. Και ο Καραμίτσος θα ρίχνει στο παρκέ.
τρία νέα πρόσωπα έτσι για τον Κολοσσό. Αλλά έφτασε τον Τζαμπούρα. Είκοσι πέντε. Γεωργακόπουλος. Μαυρογιαννάκης θα το πάρει τελικά. Δεν θα το βάλει, Καραμίτσος ψηλότερα. Λεβαδίτης. Φύνει έξω στον Βασιλιάδη. Δεν είναι καλό το σουτ στη συνέχεια. Αδύναμα η μπάλα πέρασε εκτός. Δεν αλλάζει και το 20-25. Γεωργακόπουλος. Συνεχίζει ο Γεωργακόπουλος. Στην κορυφή ο Ισακίδης επεκτελεί για 3. 23-25. Και πάλι στο μείον 2 οι Αριανοί, οι οποίοι πλησιάζουν. Δεν έχω καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρουν το προβάδισμα. Να δούμε αν θα γίνει τώρα, καθώς έκλεψε ο Ισακίδης. Σκιάσος θα ίσα, θα κοπεί από τον Βασιλιάδη, αλλά υπάρχει φάουλ. Διαμαρτύρεται ο παίκτης του Κολοσσού. Όπως και να έχει, έχουμε βολές για τον Σκιάσο. Ενώ ξεκολουθεί να τα λέει με τον ρέφερι. Βασιλιάδης. Σκιάσος κάνει την πρώτη. Μπερδέθηκε ο Ζαμπούρας εκεί, νόμιζε όταν η δεύτερη. Κάνει και την δεύτερη ο Σκιάσος. Ποιος θα πάρει το rebound, ο Γεωργακόπουλος τελικά. Σακίδης προσποιήθηκε. Άφησε έξω. Λάγιος θέλει να βρει τον Γεωργακόπουλο, θα το καταφέρει. Τρίποντο από εκείνον μέσα. Για πρώτη φορά μπροστά η Αριανή, 26-25. Βασιλιάδης. Παίρνει τα βήματα. Ανάποδο layup, δεν θα τελειώσει καλά. Μαυρογιαννάκης. Άφησε στον Σιάσο. Με ηρεμία εκείνος, Λεβαδίτης όμως θα του βάλει δύσκολα. Κρατούν ωστόσο οι Αριανοί. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεσή τους. Γεωργακόπουλος θα πάρει ακόμα ένα σουτ από μακριά και αυτό αρχίζει και ζεσταίνεται. 29-25. Στο συν 4 πλέον οι γηπεδούχοι με τα δύο απανωτά τρίποντα του Γεωργακόπουλου. Λεβαδίτης. Τσαμπούρας θέλει να γυρίσει, δεν θα τα καταφέρει. Σακίδης κλέβει, φεύγουν 2 εναντίον 1. Θα τελειώσει ο ίδιος τη φάση. Θα καταλήξει, όχι τελικά, δεν θα καταλήξει μπάλα μέσα. Ο Βασιλιάδης παίρνει το φαουλ. Τον Σκιάσο. Συνέχεια με Λεβαδίτη. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο πριν την ανάπαυλα. Βασιλιάδης αφήνει στον Ζαμπούρα. Έχει φτάσει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Με το 29-27. Το 20-25 είχαν κάνει ένα σερί 9-0 οι γηπεδούχοι νωρίτερα. Τώρα θα το σπάσει ο Ζαμπούρας. Ο Βρογιαννάκης θα πετάξει την μπάλα, θα καταλήξει μέσα, μετράει κανονικά. 31-27. Και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Έξω η βολή ωστόσο, παραμένει το 31-27. Καραμπεσίνης, πάει μόνος του εκεί κόντρα σε πολλούς. Δεν κατάφερε κάτι. Κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό ακόμα για το ημίχρονο. Γεωργακόπουλος. Πάνω το Βασιλιάδης, αφήσει τον Λάγιο.
Σαυρογιαννάκης. Σιάσος, δεν είναι καλό το τελείωμα του. Νεβαδίτης εκεί μπερδεύεται με τον Βασιλιάδη και βγαίνει σε θέση βολής ο Ισακίδης, θα εκμεταλλευτεί το δωράκι. 33-27. Έχουμε διακοπή τώρα για time out. Παίρνει 9 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο. 33-27 το σκορ. Με Τσαριανούς εδώ και κάποια λεπτά να έχουν πάρει τα ενία. Καραμπεσίνης στον Καραμίτσο. Βασιλιάδης για 3, δεν μπορεί να μειώσει. Ευακόπουλος άφησε στον Λαγιό. Και πάλι ο Γεωργακόπουλος. Σακίδης στα 7. Μαυρογιαννάκης, τσεκάρει το ρολόι. Λάγιος, 3 δευτερόλεπτα, πρέπει κάποιος να εκτελέσει. Κάνει το βηματάκι πίσω, εκτελείται από τον Λεβαδίτη, θα το βάλει. Μια επίθεση 15 δευτερόλεπτα τώρα για τον Κολοσσό. Βελεύθα στον Λεβαδίτη. Καραμίτσος εκεί έρχεται στα τρέιλερ. 33-29. Μια μακρινή εκτέλεση από τον Γεωργακόπουλο. Θα καταλήξει εκτός το σουτ. Φινάλε λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου. Με το σκορ στο 33-29. Συνέχεια στο μάτς. Πήγαμε μόλις και στην τρίτη περίοδο. 33-29 το σκορ. Με τον Μαυρογιαννάκη. Φινή. Στον Λάγιο και γίνεται τη σειρά του στον Σιάσο. Πίεσε και έκλεψε τελικά ο Βασιλιάδης. Ο ίδιος θα τελειώσει τη φάση. Τάει φάουλ. Υπάρχει φάουλ στην συνέχεια τον Καλοπίτα. Παρατηρήσεις από τον ρέφερι για τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν από την πλευρά του Κολοσσού Dunkin' Donuts. Μαυρογιαννάκης αφήσει τον Σιάσο. Βρήκε χώρο εκτέλεση ο Ισακίδης για 3. Μακρινό rebound του Ρούση. Βασιλιάδης αφήνει στον Λεβαδίτη, του δίνει ξανά εκείνος για να πάρει ένα τρίποντο. Θετικό rebound του Λεβαδίτη, από κοντά θα σκοράρει. Μειώνει σε 33-31. Σε απόσταση ενός καλαθιού πλέον. Όλος ο Dunkin' Donuts. Έχει φάουλ πάνω στον Σιάσο. Έχει κάνει ο Βασιλιάδης. Συνέχεια με Γεωργακόπουλο. Τώρα θα συνεχίσει το μάτς. Κάποιος δεν είχε δείξει το νούμερο στη γραμματεία ο διαιτητής. Τρίποδο του Λάγιου. Μάζεψε ο Γεωργακόπουλος. Νέα 14 επίθεση έτσι για τους Αριανούς. Νέο σουτ πίσω από τα 6.75. Ας πω και αυτό. Δεν μπορεί να καθαρίσει ο Λεβαδίτης. Τελευταίος ακούμπησε ο Σιάσος, όπως λέει ο ρέφερι. Διαμαρτυρίες αυτή τη φορά από τον Σιάσο. Παναγιώτου πίνει στον Βασιλιάδη. Λεβαδίτης, δεν κατάλαβε την πάσα ο Σιάσος, έκλεψαν οι Αριανοί. Κρατάει ο Λάγιος. Γεωργακόπουλος. Πέσει πάνω του ο Ρούσης. Πάει μέχρι μέσα, θα σκοράρει. 35-31. Λεβαδίτης. Ο Βασιλιάδης κάνει την περιστροφή και θα βάλει ένα δύσκολο καλάθι με την βοήθεια του ταμπλό. 35-33.
Υπάρχει και σφύριγμα. Μια παρατήρηση στον Βασιλιάδη. Ιωρακόπουλος. Στον λαφός ο παίκτης του Κολοσσού. Φτάσε κοντά. Ο Σακίδης. Υπάρχει φάουλ στον παίκτη των Αριανών. Χαμηλά έχει γίνει, αφού σε γίνει πάσα. Τώρα επαναφέρει ο Σκιάσος, θα περιέχουν όμως εκεί με τον Ισακίδη. Και κατοχή επιστρέφει στον Κολοσσό Ντανκαντόνατς. Βασιλιάδης. Καλοπίτας στον Παναγιώτου. Λεβαδίτης στον Παναγιώτου θα εκτελέσει. Εκείνος από μέση απόσταση βρήκε σίδερο. Μπάλα στα χέρια του Μαυρογιαννάκη. Κάνε την κίνηση ο Σιάσος, πήρε και εκτέλεσε κατευθείαν. Δεν μπήκε το καλάθι, παραμένει το 35-33. Να δούμε αν θα μπορέσουν είτε να ισοφαρίσουν είτε να περάσουν και πάλι μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Παναγιώτου για το προσπέρασμα. Δεν θα έρθει, Βασιλιάδης όμως ψηλότερα. Βάλα περνάει πίσω από το ταμπλό. Κατοχή. Είναι για τους Αριανούς, έχουμε τεχνική ποινή στον Βασιλιάδη. Στην άλλη πλευρά για μια βολή. Πέρασε εκτός τώρα ο Βασιλιάδης. Έξω η βολή από τον Λάγιο. Δεν θα πάρουν κάτι από αυτή την τεχνική ποινή οι Αριανοί. Συνέχεια με Γεωργακόπουλο. Σκιάσος. Πυρολαγιός. Στην κορυφή ο Ισακίδης για τρεις. Με το βάζει ψηλότερα. Μαζέψει ο Σκιάσος. Μια επίθεση για τους Αριανούς. Νέο τρίποντο επίσης μέσα αυτή τη φορά από τον Λάγιο. 38-33. Στο συν 5 οι Αριανοί. Παναγιώτου. Γελόπουλος. Βλέπει τις κινήσεις. Αφήνει στον Καλοπίτα. Στα δεξιά μένει μπάλα με τον Παναγιώτου. Καραμίτσος, Νολομόναχος ο Λεβαδίτης. Και έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά. Δεν θα το κάνει όμως. Λαγιός. Σκαφτή πάσα. Συνεργάζεται με τον Μαυρογιαννάκη για να περάσει το κέντρο οι Αριανοί. Σακίδης, δεν είναι καλό το σούτ του, Μαυρογιαννάκης όμως μάζεψε καθώς μπήκε στην πορεία της μπάλας. Λεβαδίτης, τελευταίο πεντάλεπτο στην τρίτη περίοδο. Είδα απέναντι τον Παναγιώτου που πέρασε την μπάλα. Γελόπουλος και δίσου φαουλ στον Γεωργακόπουλο. Αλλαγή για τον Κολοσσό, Καραμπεσίνης επιστρέφει. Παίρνει τη θέση του Καλοπίτα. Πανέφεραν οι φιλοξενούμενοι. Υπάρχει νέο φαουλ στον Αγγελόπουλο. Τον Σιάσο. Και αυτό είναι το τέταρτο δικό του. Έκοψε την πάση ο Ισακίδης. 13 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Δεν πήρε ο Λεβαδίτης καθώς την κατάλαβε ο Μαυρογιαννάκης την πάσα. Διόρθωσαν όμως. Καραμίτσος. Βρήκε τον Παναγιώτου. Πατάει γερά, εκείνος σηκώνεται μπροστά από τον Γεωργακόπουλο. Υπάρχει και τεχνική ποινή στον παίκτη των Αριανών. Thank you.
σε γάμι για την τεχνική ποινή. Ο Παναγιώτου 38-34. Τώρα ετοιμάζεται για τις βολές του. Με το φάουλ νωρίτερα. Κάνει την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Στο ζευγάρι βολών παραμένει το 38-34. Λάγιος. Θα γυρίσει. Πάνε φάουλ τον Παναγιώτου. Βολές τώρα για τους Αριανούς, ενώ ο Παναγιώτου αποσύρεται, παίρνει την θέση του ο Βασιλιάδης. Έστω στην πρώτη, ο Ισακίδης 39-34. Θα βάλει και την δεύτερη, 40-34. Λεβαδίτης. Γελόπουλος με φόρο, ο Καραμίτσος δεν θα τον σταματήσει κανείς. 40-36. Πιέζεται ο Σιάσος. Πυρολάγιος. Σακίδης από τα αριστερά, εκτελεί για δύο. Δεν θα του κάνει όμως το χατήρι μπάλα, τραβάει για τα μαλλιά του. Λεβαδίτης. Στέκεται στην κορυφή, επιλέγει τον Βασιλιάδη. Καραμπεσίνης εκτελεί. Δεν μπαίνει το καλάθι, Καραμίτσος μαζεύει και αφήνει την μπαλά. Έτος καλαθιού, 40-38, πλησιάζουν στο μείον 2 φιλοξενούμενοι. Λάγιος 3-20 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Με τον Καραμίτσο να είναι μπροστά του. Γεωργακόπουλος, Καραμπεσίνης, παλιά βοήθεια και Αγγελόπουλος στο μαρκάρισμα, αλλά ο Καραμπεσίνης έχει κάνει το φάουλ. Νέες βολές έτσι για τους Αριανούς, ο Γεωργακόπουλος αυτή τη φορά στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Μέσα η πρώτη, 41-38. Χάνει την δεύτερη. Με ένα τρίποντο μπορούν να εσωφαρίσουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Λεβαδίτης ανάμεσα σε πολλά σώματα. Γελόπουλος στη δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα το βάλει όμως ούτε αυτός. Λαγιός. Ζητάει ο Σαϊκίδης. Δεν μπορεί να του περάσει πέρα την πάσα ο Λαγιός. Γι' αυτό και επιλέγει τον Μαυρογιαννάκη. Και πάλι Λαγιός είναι μόνος του. Κυλάει και στην κορυφή του ταμπλό η μπάλα, καταλήγει στα χέρια του Βασιλιάδη. 2-1-2-3. Βασιλιάδης πάει μέχρι το τέλος, δεν θα τελειώσει όμως καλά. Αμένει ευκαιρία εδώ να πλησιάσουν κι άλλοι οι φιλοξενούμενοι. Πέρασε ο Λάγιος. Μαυρογιαννάκης δίστασε. Δεν θα διστάσει όμως ο Λάγιος και πολύ καλά κάνει. 44-38. Και απόσταση 6 πόντων. Οι Αριανοί 2 και 10 πριν το φινάλε της περίοδου. Βασιλιάδης τα έκανε όλα μόνος του, λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Έχει κερδίσει όμως το φάουλ. Τζαμπούρας. Θα περάσει το μάτς. Καραμίτσος στην θέση του. Όχι, δεν θα γίνει ακόμα η αλλαγή. Ο Βασιλιάδης εκτέλει παντού σου εύστοχα την πρώτη. Θα γίνει αλλαγή. Σαράντα τέσσερα, 40 το σκορ.
Έκοψε ο Λεβαδίτης. Γύρω Κακόπλης τελικά θα επαναφέρει. Κύριος Σακίδης. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Μαυρογιαννάκης. Αναζητήσει παίκτη, μια μακρινή πάσα με αρκετό ρίσκο. Την έκοψε ο Βασιλιάδης. Λεβαδίτη στον Ζαμπούρα. Παίρνει τα βήματα από κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά βάζει καλά το σώμα του και μαζεύει και πάλι. Είναι στη γωνία, θα επιχειρήσει ένα σου τριών πόντων. Άστοχος όμως ξανά. 1,5 λεπτό ακόμα. Γεωργακόπουλος. Μάικ. Πέρασε. Σηκώθηκε για τρεις ο Σιάσος. Θα τελειώσει τη φάση ο Αγγελόπουλος. Έγινε το κλέψιμο. Μπαραστόν Ζαμπούρα. Το πόδο του Βασιλιάδη, δεν θα το βάλει. Μπαλά πέρασε εκτός, τα χέρια Βασιλιάδη. Εφτά δευτερόλεπτα. Τώρα για το φινάλε της περίοδου. Βασιλιάδης, υπάρχει φάουλ. Στη γραμμή, Βασιλιάδης. Μέσα η βολή. 4-43. Θα βάλει για την δεύτερη ισοφάριση. 44-44. 3 δευτερόλεπτα. Ισακίδης περνάει. Δεν βάζει πολύ δύναμη. Τελειώνει έτσι το τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ στην ισοπαλία. 44-44. Συνέχεια στην δρόση. Βασιλιάδης έφερε το ματς τα νωρίτερα. Τα τελειώματα της τρίτης περίοδου, 44-44 λίγο από τον Σπίνακας. Έχουν ευκαιρία τώρα να πέρασουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Υπάρχει φαουλ και Μισακίδη. Στέλνει στις βολές τον Λεβαδίτη και αυτός έχει την ευκαιρία να βάλει μπροστά και πάλι τον κολοσσό Dunkin' Donuts. Θα χάσει και την δεύτερη. Έτσι η ισοπαλία παραμένει. Σακίδης. Έγινε το λάθος. Λεβαδίτης. Προσπαθεί να τον ακολουθήσει ο Σακίδης. Προσπαθεί να τον αγχώσει. Δεν θα τα καταφέρει. 44-46 και έτσι προσπερνούν και πάλι φιλοξενούμενοι. Ζαμπούρας βγαίνει τώρα ψηλά. Τον Λάγιο, Σακίδης. Πάει προς τα μέσα. Μπαλά δεν θα καταλήξει το καλάθι. Λίγο ήθελε και θα παίρνει το μάξιμουμ. Όπως και να έχει, έχουμε βολές για τον Σακίδη. Το φόλ έχει γίνει από τον Καραμπεσίνη.
έλειξε πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη. Λεβαδίτης. Καραμπεσίνης. Μπερδεύτηκε εκεί με τον Τζαμπούρα, έκανε βήματα. Διαμαρτύρεται ο παίκτης του Κολοσσού. Και έχουμε νέα τεχνική ποινή στον Καραμπεσίνη αυτή τη φορά. Δεν είχα επικρατεί αρκετή γκρινιά στο σημερινό παιχνίδι. Μια βολή τώρα ο Ισακίδης θα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας και πάλι νωρίτερα αστόχησε και στις δύο. Να δούμε αν θα καταφέρει τώρα να αξιοποιήσει την μια βολή που του προσφέρει ο Καραμπεσίνης. Θα τη χάσει και αυτή. Παραμένει το 44-46. Σακίδης, μέσος έκλεισε πάνω του ο Βασιλιάδης και ο Λεβαδίτης. Πήγε ψηλά από τον Κολοσσό. Καταφέρουν να τη σπάσουν όμως οι Αριανοί. Ο Βρουγιαννάκης δεν θα εκτελέσει. Ο Βασιλιάδης. Ωραία spin move, δεν θα τέλειωσε καλά. Τελευταίος ποιος ακούμπησε, ο Ζαμπούρας. Μπαλά είναι για τους Αριανούς. Γεωργακόπουλος στον Μαυρογιαννάκη. Θα εκτελέσει εκείνος και θα το βάλει κιόλας με τη βοήθεια του ταμπλό. 46-46. Τρίποντο ο Λεβαδίτης, το πήρε πάνω του. 46-49. Σακίδης γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι. Πολυμένος πάνω του ο Λεβαδίτης, τον δυσκολεύει στην εκτέλεση, μαζεύει και το rebound. Πιεζόμενος από τον Σιάσο, λίγο έλειψε να χάσει. Υπάρχει φαουλ τον Σακίδη. Το πλάι ο Αγγελόπουλος. Πλαγιός. Πλαγιός συνεχίζει. Πυροσιάσος. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση, δυσκολεύονται. Μαυρογιαννάκης από αρκετά μακριά. Βρίσκει σίδερο. Δεν βρήκαν εύκολα διαδρόμους εδώ οι Αριανοί. Η θέση τους κόλλησε, αναγκάστηκαν να πάρουν ένα μακρινό σουτ, το οποίο δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Παρέμειναν στο συν 3 έτσι οι φιλοξενούμενοι. Θα γίνει το λάθος από τον Βασιλιάδη. Πιέζει τον Σιάσο και αυτός αφήνει στον Ελάγιο. Βασιλιάδης μένει ψηλά. Μαυρογιαννάκης θα περάσει το κέντρο. Κατάγει ο Γιωργακόπουλος. Σακίδης γυρίζει κόντρα στον Καραμπεσίνη. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Καραμπεσίνης. Γελόπουλος. Λεβαδίτης. Το αφήνουν το σουτ. Δεν τους τιμωρεί. Βασιλιάδης εκεί με ένα άγγιγμα. Αυτό στον Αγγελόπουλο. Καραμπεσίνης μαζεύει. Παραμένουν στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Τον Τζαμπούρα να γυρίζει. Πατάει γερά και τελειώνει καλά τη φάση. 46 51. Δύο 7 το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο μέχρι στιγμής. Μαυρογιαννάκης θα μειώσει. 48-51. Βασιλιάδης. Αφήσε έξω ο Λεβαδίτης. Δίστασε τώρα να το πάρει. Μέση απόσταση δεν μπορεί ο Βασιλιάδης.
μπάλα είναι για τους Αριανούς, οι οποίοι καλούν time out. Συνέχεια στην δράση, 5 και 15 ακόμα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, 48-51 το σκορ. Παραμένουν κοντά οι δύο ομάδες, με τον Κολοσσό να έχει τα ενία. Γελόπουλος θα σπρώξει την μπάλα στον Μαυρογιαννάκη. Γεωργακόπουλος σε νέο τρίποντο. Μαζέψε ο Καραμπεσίνης, τώρα καθάρισε τη φάση. Νεβαδίτης αποφεύγει τον αντίπαλο του, φτάνει κοντά. Πέφτοντας στο παρκέ θα καταφέρει να πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 48-53. Σακίδης γυρίζει, τον δυσκολεύει αρκετά η άμυνα του Βασιλιάδη και τελικά θα τον αναγκάσει σε βήματα. Χειροκροτήματα τώρα από, από τον πάγκο του Κολοσσού. Παίρνουν ψυχολογία σιγά σιγά οι φιλοξενούμενοι. Γελόπουλος πάει κατά μέτωπο ο Ρούσης. Σηκώνεται ο Γεωργακόπουλος, μπάλα στα χέρια του Λάγιου. Γίνονται κινήσεις, επιλέγει τον Ισακίδη. Τρίποντο από αυτόν, airball, αλλά μπάλα χτύψε στον Αγγελόπουλο, πρέπει να περάσει εκτός. 5 δευτερόλεπτα μόλις το ρολόι για τους Αριανούς, πρέπει να βιαστούν σε αυτή την επίθεση τους. Ο Βρογιαννάκης θα είναι ο παίκτης που θα επαναφέρει. Ο Λάγιος στα 3 κρατάει ένα δευτερόλεπτο, υπάρχει φάουλ λίγο πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος. Τον Αγγελόπουλο έχει γίνει και έτσι τους χαρίζει ακόμα 14 δευτερόλεπτα. Λάγιος βρήκε τον Μαυρογιαννάκη, πήρε και πάλι. Τελεί μπροστά από τον Ρούση, δεν θα το βάλει. Μαζεύει ο Αγγελόπουλος. Λεβαδίτης κρατάει. Πάλε στο πλάι και πάλι Λεβαδίτης. Βασιλιάδης, ωραία προσποίησή του στον Ισακίδη για να εκτελέσει την συνέχεια. 48-55. Σακίδης, τελευταία 3,5 λεπτά στο μάτς. Γεωργακόπουλος του δίνει ξανά. Γίνει δυναμικά πάνω του Αγγελόπουλος, κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Βασιλιάδης έχει φύγει στον ευνηδιασμό. Θα τελειώσει με το δεξί lay-up. 48-57 πλέον. Πολλοί σας ήταν και ο Ντόνατς. Μεταλλεύεται το διάστημά του. Κάνει ένα ξέσπασμα. Ξεφεύγει στους 9 πόντους, θέλει να μειώσει. Θα το καταφέρει όμως ο Λάγιος. Δυναμικά εκεί θα βγει ο Βασιλιάδης, μαζεύει τον Καραμπεσίνη. Το έδαφος ο Ισακίδης. Υπάρχει φάουλ τον Ισακίδη αν δεν κάνω λάθος. Τώρα θα σηκωθεί. Ένα θα γίνει και μια προσπάθεια εκεί να σκουπιστεί το παρκέ. Συνέχεια με Λεβαδίτη. Βγαίνει στη γωνία ο Καραμπεσίνης. Ο Αγγελόπουλος και πάλι Λεβαδίτης. Ωραία πάσα του για τον Ρούση. Τρίποντο για τον Κολοσσό. Εκτελεστής ο Καραμπεσίνης. 48-60 πλέον. Ξεφεύγουν στο συν 12. Ένα πάρα πολύ καθοριστικό χρονικά σημείο. 25 πριν το τέλος. Ο Λεσσός Δακαντώνας βάζει τις βάσεις για μια νίκη. Σακίδης δεν μπορεί. Καραμπεσίνης τώρα πήρε μια πάσα με μεγάλο ρίσκο και δεν υπάρχει και λόγος για βιασύνη σε αυτή την στιγμή. Γρήγορα γρήγορα και πάλι στην επίθεση Αριανή. Σκιάσος. Γεια άμυνα. Λεβαδίτης είναι ωραία κίνηση. Περιμένει τους συμπαίκτες του.
σε οργανωμένη επίθεση. Φιλοξενούμενη, καραμπεσίνησε ακόμα ένα, δεν θα το βάλει. Σακίδης, ένα και 45 ακόμα. Πυρολάγιος, θα επιχειρήσει το σούτ, μαζεύει ο Αγγελόπουλος. 1,5 λεπτό για το φινάλε. Θα τον κολλωσόταν και ο Ντόνατς να είναι αγκαλιά με την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Τρίποδο του Βασιλιάδη, δεν θα ευστοχίσει. Μάχες εκεί για το rebound, βγαίνει νίκη της ο Ρούσης. Ούτε αυτός θα μπορέσει να σκοράρει. Ενώ από την άλλη οι Αριανοί, όπως όλα δείχνουν, δεν θα γλιτώσουν την τρίτη ήττα τους. Θα πέσουν στο 0-3. Λάγιος σε ακόμα ένα σουτ, ούτε αυτό. Τελευταίο λεπτό και επίσημα. Ύψωσε ο Βασιλιάδης, πέρασε πάσα τελικά. Ρούσης ανενόχλητος για το 48-62. Καλοπίτας στο μάτς, στην θέση του Αγγελόπουλου. Γεωργακόπουλος, τελευταία στιγμή στην αναμέτρηση. Στον Λάγιο, τελεί για 3, τώρα θα το βάλει. 51-62. Μισό λεπτό ακόμα. Λιβαδίτης, αργά-αργά. Καλοπίτας από το πλάι, δεν παίρνει το καλάθι μαζί του ο Γεωργακόπουλος, πιέζεται. Τώρα θα περάσει, τελευταία 17 δευτερόλεπτα. Ακόμα ένα τρίποντο από τον Λάγιο, μέσα και αυτό. 54-62. 53-62, τελικά ήταν για 2. Και αυτό είναι και το τελικό σκορ. 54-62 τελικά. Μέχρισε για 3 το σουτ του Λάγιου. Νίκη για τους και για τον Πολεσόταν και Ντόνατς επί των Αριανών. Με 62-54.